Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, να μεταφέρω καταρχήν τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Πρωθυπουργού μας, του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήθελε ειλικρινά να είναι κοντά σας σήμερα, να είναι κοντά μας σήμερα, αν δεν είχε υπέρτερες και μη επιδεχόμενες αναβολή υποχρεώσεις. Και επειδή εγκαινιάζουμε μία έκθεση στην Πελοπόννησο σήμερα, ας κάνουμε και μία σύγκριση. Από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι πληροφορούμε, κύριε Πρόεδρε, διαψεύστε με αν αυτό είναι αλλιώς, η φετινή έκθεση είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει από πλευρά της συμμετοχής από τη χρονική στιγμή της δημιουργίας της εκθέσεως αυτής. Κάτι λοιπόν που από μόνο του αποτυπώνει τον δυναμισμό και την αισιοδοξία της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, ανταποκρινόμενος σε κάτι που άκουσα, είναι ότι εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Και θα μου επιτρέψετε, έχει συμβεί κάτι ιστορικό, εξαιρετικά σημαντικό, με την εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές. Γεφυρώθηκε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο λαό μας και στις επιχειρήσεις. Γιατί για χρόνια ολόκληρα ακούγαμε μία μόνιμη εποδό. Το κέρδος είναι ένοχο, η επιχείρηση είναι ένοχη. Αυτή είναι πρωτογενώς κακή. Είναι αυτοί που έπρεπε να περιοριστούν, να φορολογηθούν, να γονατίσουν. Ήταν ένοχοι. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, έχει αναιρεθεί και ψηφίστηκε ένα πρόγραμμα που λέει κάτι σαφές. Λιγότεροι φόροι στις επιχειρήσεις, περισσότερη εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, περισσότερη δύναμη σε αυτοί που επιχειρούν, γιατί αυτοί είναι που θα φτιάξουν θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουν πλούτο και θα μας βγάλουν από την κρίση. Αυτό το σχέδιο υλοποιούμε. Και ξεκινήσαμε. Μειώσαμε τον ένφια ήδη. Μειώνουμε με το φορολογικό νομοσχέδιο όλους τους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος. Μειώνουμε το φόρο στις ομάδες παραγωγών, και αυτό αφορά την πρωτογενή μας παραγωγή, στον χαμηλό συντελεστή του 10%. Αυτό λοιπόν είναι μία προϊόν μιας πολιτικής συμφωνίας. Έρουμε τα διοικητικά βάρη. Απλοποιούμε τις διαδικασίες. Επιταχύνουμε τις επενδύσεις. Προσελκύουμε τις επενδύσεις. Μειώνουμε τη φορολογία. Είναι ένα σαφές σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό έχει αρχίσει και φέρνει αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί ακριβώς το βλέπουμε στις διεθνείς αγορές, στα επιτόκια δανεισμού. Για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει ιστορικά στην Ελλάδα, δανειζόμαστε με αρνητικά επιτόκια. Βελτιώνεται η πιστολιτική ικανότητα της χώρας με αύξηση των διαβαθμίσεων. Το δε οικονομικό κλίμα είναι το καλύτερο που έχει υπάρξει από το 2008. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ένα-δυο πράγματα μόνο, γιατί το άκουσα και αυτό και θα ήθελα να το σχολιάσω και για την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και για την αφοσίωσή μας στον στόχο μας, πράγματι τον διακηρυγμένο, και είναι ευχάριστο ότι συμφωνούμε σε αυτό οι πολιτικές δυνάμεις, και είναι ευχάριστο ότι μας παρακινούν οι πολιτικές δυνάμεις να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του στόχου μας για μείωση των πρωτογενών πληθωρών και πλεονασμάτων. Αυτό θα γίνει. Αλλά θα γίνει με τον τρόπο που πρέπει, με τη διαπραγμάτευση που πρέπει, τη στιγμή που αυτό θα είναι όριμο, αφού έχουμε ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας, εφαρμόζοντας ένα εμπροσοβαρές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας. Μεθοδικά, βήμα-βήμα, σταθερά, αξιόπιστα, χτίζουμε την αξιοπιστία της χώρας στον κόσμο. Για την πρωτογενή παραγωγή, να ενημερώσω
μετά από περίπου 1,5 χρόνο τα σχέδια, μετά από μια κατάσταση απίστευτης νομικής περιπλοκής και χάους, αφιέρωσα πολλές ώρες προσωπικές σε αυτό. Μη δικηγόρος στο Υπουργείο, δεν ξέρω πώς θα το έλυνε, θα πάλευε ακόμα. Πράγματι προχώρησαν τα σχέδια βελτίωσης και πράγματι αποδεσμεύονται 600 εκατομμύρια που ήταν παγωμένα για 2 χρόνια. Πράγματι λοιπόν αυτό έχει συμβεί και αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αξιολογήσεις προχωρούν. Νομίζω μέχρι στα μέσα Δεκεμβρίου θα αρχίσουν να έχουμε τα αποτελέσματα των πρώτων αξιολογήσεων. Στην Αγκρότικα η παραγωγή μας πρόκειται να κάνουν συμβόλαια, πρόκειται να συνάψουν συμβάσεις και να πάρουν χρήμα. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Προχωράμε όλοι και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να γεφυρώσουν αυτό το οποίο πράγματι είναι ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό, στη ζήτηση δηλαδή για δάνεια των παραγωγών μας ύψους 2 δις, γεφυρώσαμε μερικώς, πρέπει να πω, κατά 400 εκατομμύρια με τη σύναψη μιας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και με τη σύναψη 400 εκατομμύρια αυτό, δεύτερη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 170 εκατομμύρια αυτό, 570 εκατομμύρια θα είναι από τον Ιανουάριο διαθέσιμα για τους παραγωγούς μας, χαμηλότοκα, μακράς διαρκείας, μακράς οριμάσεως και λήψος δάνεια για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Άρα και εκεί υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις. Και τρίτο, όχι όμως έλασον, διασφαλίζουν, και αυτό είναι καθήκον της πολιτικής ηγεσίας, διασφαλίζουν καθημερινά νέο πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Ανοίγουμε μέσα από εμπορικές συμφωνίες αγορές. Εξασφαλίσαμε και προστατέψαμε και αποφύγαμε τις βρόσιμες ελιές και το λάδι από την επιβολή του 25% των δασμών, διαμορφώνοντας ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τα προϊόντα μας αυτά έναντι των ανταγωνιστικών. Οι Ισπανοί δεν μπορούν πια να πάνε το λάδι τους στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν 25% δασμό. Οι Έλληνες μπορούν, οι βρόσιμες ελιές επίσης μπορούν να πάνε. Τεράστια δυνατότητα για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια μεγάλη αγορά. Το ίδιο κάναμε με τις συμφωνίες για τον Κρόκο, με τις συμφωνίες για τα κτηνίδια με την Κίνα, με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, που για πρώτη φορά προβλέπει ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, με χρονικό διάστημα 7 ετών, δεν θα υπάρχει στην αχανή αγορά της Κίνας άλλη φέτα εκτός από την ελληνική φέτα, άλλη κρασιά εκτός από τα προστατευόμενα κρασιά, άλλη μαστίχα εκτός από την ελληνική μαστίχα. Αυτό διαμορφώνει ένα τεράστιο πεδίο δράσης και απορρόφησης των προϊόντων. Άρα η στρατηγική δουλεύει, αποδίδει, προχωράμε χέρι-χέρι μαζί σας, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε κοντά σας, είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη σχέση που έχουμε συνάψει με τις μικρές, τις μεσαίες, αλλά και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα της ελληνικής παραγωγής. Είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι γιατί οι Έλληνες πολίτες το βλέπουν, το αναγνωρίζουν, το καταλαβαίνουν. Αυτός είναι ο δρόμος που θα χαράξουμε. Αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Αυτός είναι ο δρόμος που θα συνεχίσουμε. Με πολύ χαρά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και έχω την τιμή να εγκαινιάσω από το βήμα αυτό την έκθεση αυτή, ευχόμενος καλές δουλειές και καλές επιτυχίες. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ένα λαμπρό μέλλον έρχεται για τη χώρα. Να είστε καλά. Εντάξει, κόβουμε, κόψαμε. Άντε παιδιά, καλές δουλειές. Να είστε καλά, καλές δουλειές. Καλή επιτυχία.